Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, το νομοσχέδιό σας αυτό ουσιαστικά χαραμίζει αυτή την τεράστια ευκαιρία. Το είχα πει και προηγουμένως, το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στη συζήτηση για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Και ο λόγος είναι ένας. Ένας και απλός. Όλα στην ΑΔΕ. Όλα αυτά τα άρθρα στα οποία αναφέρθηκα πριν, τα Μητρώα που χτίζεται, τα παραδίδεται στην ανεξάρτητη υποτίθεται Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την οποία δεν ελέγχεται. Την οποία δεν ελέγχουμε ως κοινοβούλιο. Που την ελέγχουν οι δανειστές. Που είναι ένα κομμάτι του ελληνικού δημοσίου που κάνει το ελληνικό δημόσιο να μοιάζει με ελβετικό τυρί. Που ορίζεται, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τις τρύπες που έχει. Όχι από το τυρί του. Δεν είναι ένα Μητρώο σαν αυτό για το Μητρώο επιτιδευματιών αλκοολούχων ποτών. Κάτι σαν μια γέφυρα, κύριε Υπουργέ. Μια γέφυρα, θες να τη χτίσεις, έχεις τα κονδύλια, αναθέτεις την οικοδόμησή της, τη μελέτη της σε μια εταιρεία. Στη χτίζει, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό το ζήτημα και πολύ πιο περίπλοκο. Έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύων και οικονομικών κλίμακας και οικονομιών σκοπού. Όταν αυτά, το επιτελικό κράτος έτσι όπως το λέτε, τα παραδίδεται ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά της νέας τεχνολογικής επανάστασης σε μια αρχή η οποία είναι απολύτως εξαρτημένη από τους δανειστές και καθόλου ελεγχόμενη ούτε από εσάς ως υπουργός, ως υπουργοί, ούτε από εμάς ως κοινοβούλοι. Όταν τους το παραδίδουμε, παραδίδουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες για ανάπτυξη, την προοπτική για εθνική ανεξαρτησία και ασφάλεια, καθώς και την πρώτη διάσταση στην οποία αναφέρθηκα πριν, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων πάνω στις δικές μας πληροφορίες, πάνω στα δεδομένα της κάθε μίας και του καθενός Έλληνα πολίτη. Το επιτελικό κράτος, με αυτά που κάνετε σήμερα, που παραδίδεται στην ανεξάρτητη αρχή, όλη αυτή τη σημαντική υποδομή είναι σημαντική. Καλά κάνετε και τη χτίζετε. Αλλά όχι στην ΑΔΕ. Αντί για επιτελικό κράτος, θα καταλήξετε να έχετε, έχουμε ήδη καταλήξει, το ελληνικό κράτος είναι ένα θλιβερό φέουδο, χωρίς, είναι θλιβερό φέουδο χωρίς καν να έχουμε φεουδάρχη. Ο φεουδάρχης δεν ξέρουμε καν που είναι. Είναι κάπου αλλού. Καταλήγουμε αντί για επιτελικό κράτος, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης και της κυβέρνησης, σε επιτελικό παρακράτος. Μεταμοντέρνο. Βλέπετε σήμερα εν μέσω πανδημίας τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει η έλλειψη μιας πραγματικής εθνικής κυριαρχίας επί του δημόσιου λογισμικού. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, χωρίς διαφάνεια, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ένα σύστημα. Αυτή η ανυπαρξία διαφάνειας στα δεδομένα και στο λογισμικό, γνωρίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση, ελπίζω την Παρασκευή, για τα ζητήματα της πανδημίας και για τη χρήση των δεδομένων και για τα διπλά βιβλία που μαθαίνουμε από τον τύπο ότι υπάρχουν και τα βλέπουμε τώρα να επιβεβαιώνονται και από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, μάλιστα στη βάση μητρών και ψηφιακών δεδομένων που λίγο-λίγο σκάβοντας ανακαλύπτουμε ότι έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένες εταιρείες με τρόπους που νομίζω ούτε εσείς πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με τους τρόπους με τον οποίο έχει γίνει αυτή η παραχώρηση. Βλέπετε ότι η εμπιστοσύνη του πολίτη σε ένα κράτος το οποίο έχει εκχωρήσει ουσιαστικά τη λαϊκή και εθνική και δημοκρατική κυριαρχία σε όλα αυτά τα εργαλεία και την εχωρεί καθημερινά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σύστημα, χωρίς κάποια οργάνωση, σε διάφορους ιδιώτες που τελικά καταλήγουν στη Silicon Valley, σε κάποια εταιρεία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία και για το COVID-19 και για τα φορολογικά δεδομένα και τώρα σε λίγο θα έχει και για το λαθρεμπόριο. Έτσι. Χωρίς να ξέρουμε καν ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τελικά κυρίαρχος αυτών των δεδομένων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχεις και μια κυβέρνηση που δεν της αρέσει να ακούει στο κλιμάκιο της προπαγάνδας, της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ότι είχαμε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κρούσματα. Σου λέει, ωραία, θα έχουμε λιγότερα κρούσματα, θα κάνουμε λιγότερα τεστ σήμερα. Αυτή η διαδικασία, ξέρετε, φέρνει μαζί, παντρεύει,
την βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απώλεια. Η βραχυπρόθεσμη απώλεια είναι η απώλεια εμπιστοσύνης του πολίτη εν μέσω πανδημίας. Η μακροπρόθεσμη είναι η απώλεια της δυνατότητας αυτού του κράτους να χρησιμοποιήσει τις νέες ψηφιακές υποδομές με έναν συγκροτημένο τρόπο, έτσι ώστε να χτίσουμε τη νέα τεχνολογική επανάσταση που ελπίζω να μην τη χάσουμε και αυτήν όπως χάσαμε τις προηγούμενες. Σας έλεγα, κύριε Υπουργέ, και χαίρομαι που σας βλέπω ξανά, το Σεπτέμβρη, στο δικό σας νομοσχέδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Έλεγα, και το αντιγράφω από τα πρακτικά της Βουλής. Είναι δυνατόν το φορολογικό λογισμικό να είναι εκτός νομοσχεδίου? Είναι δυνατόν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να μην έχει πρόσβαση στο πιο σημαντικό λογισμικό της χώρας και να παραμένει η ΑΔΕ εξαρτημένη από την Τρόικα? Είναι δυνατόν να υπάρχουν εταιρείες στη Silicon Valley που μπορούν να πατάνε ένα κουμπί και το Υπουργείο Οικονομικών να μην έχει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των πολιτών? Έχετε τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή να μου δεσμευτείτε ότι αυτά τα μητρώα που θα φτιάξετε θα τα ελέγχετε? Εγώ πιστεύω δεν έχετε. Γιατί θεσμικά δεν πέφτει κάτω από τη δική σας εποπτεία. Ούτε από τη δική σας, ούτε από τη δική μας ως Βουλή. Πέφτει κάπου στο ανάμεσα. Εκεί το ανάμεσα αυτό είναι το κενό στο οποίο φύονται η διαπλοκή, η αναξιοκρατία και η ψηφιακή αναποτελεσματικότητα. Όσο για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας το θυμίσω άλλη μια φορά. Ελπίζω να μην ξεχάσετε ότι αυτή η μεταφορά εθνικής κυριαρχίας στην Τρόικα, τη ΑΔΕ, έγινε με τη δική σας ψήφο και με τη δική σας υπογραφή. Ελπίζω να κατανοείτε ότι η ανάκτηση αυτής της εθνικής κυριαρχίας πάνω σε αυτά τα ψηφιακά εργαλεία απαιτούν τη ρήξη με την Τρόικα, την οποία εσείς δεν κάνετε και την οποία δεν σας ακούω να λέτε ότι